Θα περάσουμε τώρα στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την οποία παρέδωσε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κώστας Λουρόπουλος. Στην 22 ετών πορεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στις προκλήσεις που καλείται σήμερα να διαχειριστεί, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της, Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, ο οποίος επέδωσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της στον πρόεδρο της Βουλής. Εμείς ρυθμίζουμε, εποπτεύουμε τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία. Είναι μια αγορά περίπου 7 δισεκατομμύρια σήμερα. Ήταν ψηλότερα πριν την κρίση. Το νούμερο αυτό λέει ότι ρυθμίζουμε περίπου το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας. Αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα της δουλειάς που γίνεται στην υπηρεσία αυτή. Οι παρεμβάσεις μας είναι πολλών ειδών. Θα έλεγα ότι η πιο σπουδαία είναι η προσπάθεια να λειτουργήσουμε σαν καταλύτης, σαν μοχλός επενδύσεων στο χώρο αυτόν, στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπου στα επόμενα 4-5 χρόνια αναμένονται πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις. Ρυθμίζουμε επίσης και το φάσμα των συχνοτήτων, το οποίο διατίθεται, είναι εθνικός σπάνιος πόρος και διατίθεται από την ΑΕΤ για χρήση των παρόχων. Εδώσαμε το φάσμα στην ψηφιακή τηλεόραση και αποπτεύουμε την υλοποίηση της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. Και επίσης είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το φάσμα των λεγόμενων 800 MHz και 2,6 GHz, που είναι ένας διαγωνισμός που έρχεται αυτές τις ημέρες. Πολύ σημαντικό χαρακτήρισε το έργο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ιδιαίτερα όπως σημείωσε για τα θέματα των συχνοτήτων και της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι είναι μια αρχή η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό σημαντικό καθήκον, ιδιαίτερα στην εποχή που η τεχνολογία και η εξέλιξη τρέχει και που πάμε να προγραμματίσουμε για το αύριο και μας έχει ξεπεράσει η εξέλιξη και η τεχνολογία. Αυτό προσπαθούσα να πω τώρα και στη Βουλή των Εφήβων, ότι που οφείλουμε να προσαρμοστούμε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, που αν κάποιοι από εμάς το αντιλαμβανόμεθα, όλο το οικοδόμημα από κάτω, η γραφειοκρατία, η υποδομή η οποία υπάρχει τα λοιπά, για να μπορέσει να προσαρμοστεί, όχι να αλλάξει, θέλει το χρόνο της, θέλει τη μελέτη της, θέλει την επιμόρφωσή της, θέλει... Και αυτά όλα μας κρατάνε πολλές φορές πίσω. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα τα καταφέρουμε, θα ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης και οι αντιπρόεδροι της ΕΕΤ, Κωνσταντίνος Δελικοστόπουλος και Νικόλαος Παπαουλάκης.